Για την αποστολή ενισχύσεων στην Τουρκία, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, δεσμεύτηκαν οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ στη συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γεν Στόλτεμπεργκ, η στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας συνιστά παράγοντα προβληματισμού και οι κινήσεις της Μόσχας αξιολογούνται σε καθημερινή βάση. Η κλιμάκωση της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία εγείρει σοβαρές ανησυχίες. Καλώ τη Ρωσία να διαδραματίσει έναν επικοδομητικό ρόλο στη μάχη κατά του ΙΚΙΛ. Αλλά οι ρωσικές ενέργειες και η στήριξη στο καθεστώς Άσαντ δεν βοηθούν. Ο Γεν Στόλτεμπεργκ επανέλαβε ότι η Τουρκία είναι ικανή μόνη της να αντιμετωπίσει τις όποιες προκλήσεις ανακύπτουν επί του παρόντος και πως η Άγκυρα δεν έχει υποβάλει αίτημα συνδρομής. Αλλά αν ζητηθεί, το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να ανταποκριθεί. Οι πρόσφατες παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου είναι απαράδεκτες. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί και να προστατεύσει όλους τους συμμάχους εναντί οποιασδήποτε απειλής. Φυσικά αυτό ισχύει και για την περίπτωση της Τουρκίας. Παράλληλα, αποφασίστηκε η ενίσχυση της νατοϊκής παρουσίας στη Βαλτική και στην υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη με στόχο να δημιουργηθεί ένα σοβαρό αντίβαρο έναντι ενδεχόμενων ρωσικών απειλών.